Όχι όλοι. Ειλικρινά το λέω, όχι όλοι. Αλίμονο. Αλλά και αυτοί οι ίδιοι πολιτικοί. Αλλά πολλοί λες. Αλλά και οι ίδιοι πολιτικοί που αυτή τη στιγμή είναι, ας το πούμε, απαλλαγμένοι από τέτοια σκάνδαλα, τους κρατάνε τα σκάνδαλα των άλλων. Θα βουλιάξουν τα κόμματά τους ολόκληρα. Όταν, αν δεν βγει ο ένας, βγουν οι δέκα δίπλα. Ατιμορρησία. Δικαιοσύνη. Για πες μου λίγο, πώς εισπράττεις όλο αυτό το φαινόμενο τώρα, όλη αυτή την κατάσταση? Υπάρχει ατιμορρησία για τους πολιτικούς. Αυτός ο θεσμός της παραγραφής δεν υπάρχει πουθενά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Τα καλά δεν τα αντιγράφουμε το μεταξύ από τους άλλους. Αντιγράφουμε όλα τα κακά, το έχεις δει. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα λοιπόν να αλλάξει το πολιτικό σύστημα και αναδρομικά να δεσμευτούν ηθικά? Εγώ δεν λέω με τους νόμους. Ας αφήσουμε τους νόμους. Οι βουλευτές και οι υπουργοί να δεχτούν οι ίδιοι από μόνοι τους. Έγινε ένας λάθος νόμος που τους κάλυψε. Οι ίδιοι όμως, επειδή δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, ή έχουν. Όμως έγινε, επειδή ξέραμε ότι κλέβουμε και φτιάξαμε και ένα νόμο για να μην μας πιάνουμε, τότε ήρθε η ώρα να αποδείξουν ότι δεν έγινε γι' αυτό ο νόμος. Αλλά έγινε για άλλους λόγους. Για πες για τον κόσμο όμως, πώς θα καταλάβει, γιατί ο κόσμος μπερδεύεται. Σου λέει, ισχύουν όλα. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί δεν βγαίνουν ονόματα. Όλο λέμε γενικά, όλο μιλάμε κι εγώ. Γράφω, χρόνια ολόκληρα, δεκαετίες γράφω. Λοιπόν, για να πούμε ονόματα, όπως ξέρεις, γιατί έχουμε και αυτό το νόμο οι δημοσιογράφοι. Μην νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε κινδύνους με τις αγωγές. Πώς καταλάβει, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, ο κόσμος τώρα που μας ακούει και ακούει μόνο τις υποθέσεις, δεν ακούει ποιοι, ακούει. Γενικά το περίγραμμα. Μα, έτσι, ο λόγος είναι στη δικαιοσύνη. Τις δικογραφίες, ναι. Λοιπόν, όχι άλλο λέω. Πώς ο κόσμος θα καταλάβει ποιοι είναι οι καθαροί τώρα? Για πες εσύ, άμα ήσουν ο απλός, ο μέσος, που δεν έχει την πληροφόρηση. Γι' αυτό λοιπόν, αυτό που αλλάζει δεν είναι τα ονόματα, είναι το πολιτικό σύστημα. Είναι η πολιτική προοπτική. Αλλάζεις αυτούς οι οποίοι θα αλλάξουν και τους θεσμούς. Mm-hmm. Αν αφήσεις τους ίδιους οι οποίοι καλύπτουν τους εαυτούς τους, σημαίνει ότι δεν θα μάθεις ποτέ, ούτε θα ξεκαθαρίσεις ποτέ το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλω να το πω για όλους αυτό που θα πω, το παράδειγμα, και το λέω με προσοχή γιατί είναι άλλο πράγμα η σάτρα και άλλο πράγμα μια συζήτηση τέτοιου είδους, αλλά δεν συνηθίζεται να βάζεις τα γουρούνια να καθαρίζουν τη λάσπη.